Πρώτη συνταγή για σήμερα, κροκέτες πολέντας. Είναι ένα φανταστικό ορεκτικό. Πραγματικά σας λέω, είναι τόσο καταπληκτικό όσο ακούγεται και είναι πανεύκολο για να το φτιάξετε. Μόλις με 3-4 υλικά θα πάρουμε τις πιο νόστιμες κροκέτες που έχουμε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις κροκέτες πολέντας θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια γάλα, αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 170 γραμμάρια πολέντα, ένα κύβο λαχανικών, 30 γραμμάρια βούτυρο, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, πιπέρι και 500 ml ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε γλυκόξινη σάλτσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε μία κατσαρολίτσα. Ανάβουμε το μάτι μας, έτσι να καίει το υγραέριο. Και ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα το νερό μας και το γάλα. Βάζουμε νερό και γάλα και όχι μόνο γάλα, γιατί άμα βάλουμε μόνο γάλα θα κάψει και ουσιαστικά δεν θα μπορέσουμε να ξύσουμε την πολέτα μας. Γι' αυτό το λόγο πάντα μοιράζουμε και νερό και γαλατάκι μέχρι να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο. Τώρα, ας αρχίσουμε λίγο να αρωματίζουμε το νερό μαζί με το γάλα. Πολύ απλά θα ρίξουμε αλάτι και πιπέρι. Βάλτε αλατάκι, μην το λυπηθείτε. Και λίγο πιπέρι. Εγώ θα βάλω θυμάρι και μπούκοβο. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά νομίζετε ότι ταιριάζουν με την πολέντα. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι η πολέντα, να πούμε. Η πολέντα είναι ουσιαστικά το σιμιγδάλι του καλαμποκιού. Είναι χοντροκομμένο καλαμπόκι και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ιταλικό υλικό. Το χρησιμοποιούν για να φτιάξουν είτε ζυμαρικά, γιατί φτιάχνονται ζυμαρικά με πολέντα, είτε πάρα πολλές συνταγές. Ακόμα και σε σούπα βρίσκουμε την πολέντα. Είναι φανταστικό σε γεύση, γιατί επειδή προέρχεται από το καλαμπόκι, έχει πιο γλυκιά γεύση από τα υπόλοιπα αλεύρια και φυσικά έχει τη γεύση του καλαμποκιού. Τώρα, περιμένουμε να βράσει λίγο το μείγμα μας και μόλις πάρει μια βράση, θα ρίξουμε μέσα την πολέντα. Τώρα, με το που πάρει μία βράση το γαλατάκι μας μαζί με το νερό και τα αρωματικά, ρίχνουμε μέσα την πολέντα. Τέλεια, είναι πολύ λίγη ποσότητα, φαίνεται λίγη, αλλά πιστέψτε με, είναι αρκετή για να πήξει το μείγμα μας. Και με το που ρίξετε την πολέντα θα καταλάβετε ότι κατευθείαν άρχισε να χυλώνει το μείγμα, αλλά θέλουμε να χυλώσει τόσο πολύ που πραγματικά να πήξει. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να προσθέσετε και ένα ζωμό κοτόπουλο ή ζωμό λαχανικών, ό,τι θέλετε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στη γεύση και ουσιαστικά ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει το μείγμα μας. Να σας πω ότι η πολέντα χρησιμοποιείται ακόμα και για να φτιάξουμε γλυκά. Η ίδια ακριβώς τεχνοτροπία, προσθέτοντας ζάχαρη και βέβαια χωρίς να βάλουμε μυρωδικά, έχουμε μια πολύ ωραία κρεμούλα γλυκιά που μπορούμε να βάλουμε σε ποτήρι και να σερβίρουμε για γλυκό. Θα την κάνουμε μια φορά. Τι λες, Πίζει, πίζει, πίζει. Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε να πάρει βράση το μείγμα μας. Τώρα χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας και θέλω να σιγοβράσω για περίπου 7-8 λεπτάκια. Με το που πάρει μια βράση χαμηλώνουμε τη φωτιά και βράζουμε για 7-8 λεπτάκια και ανακατεύουμε όλη την ώρα για να μην πιάσει τον πάτο της κατσαρόλας. Λοιπόν, και αφού συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε θα δούμε ότι έχει πήξει τελείως η πολέντα μας και πολύ σημαντικό είναι να δοκιμάσετε, γιατί η πολέντα μας πρέπει να ψηθεί 100% σε αυτό το σημείο, οπότε δοκιμάστε. Πρέπει να έχει λιώσει τελείως, να γίνει smooth. Να νιώθετε αυτή την υπέροχη γεύση. Πραγματικά είναι τόσο νόστιμη που τρώγεται έτσι όπως είναι. Που συνηθίζεται να σερβίρετε σαν γαρνιτούρα. Δηλαδή, παίρνουμε, βγάζουμε την πολέντα, τη βάζουμε σε ένα πιάτο τύπου ριζότο και από πάνω βάζουμε το ψαράκι μας ή το κρέας μας και ουσιαστικά είναι μία γαρνιτούρα. Αλλά εμείς θα την κάνουμε ακόμα καλύτερη σαν γαρνιτούρα. Και θα δείτε πώς. Λοιπόν, τελευταίο στάδιο. Ρίχνουμε μέσα το βουτυράκι μας. Εδώ. Θα προσθέσω εγώ και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, γιατί μου αρέσει το άρωμα από το ελαιόλαδο. Και θα προσθέσουμε και την παρμεζάνα μας, εδώ. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Δεν υπάρχει, Παναγία μου. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις κάποια φαγητά και τόσο οικονομικά, που πραγματικά είναι αμαρτία να φτιάχνουμε όλη την ώρα τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω, αλλά όντως μου φαίνεται αδιανόητο το γεγονός
κάποιοι να μαγειρεύουν τα ίδια φαγητά κάθε μέρα. Πρέπει κάθε φορά να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, γιατί κάθε φορά πραγματικά θα εντυπωσιαζόμαστε με τις δυνάμεις μας. Τώρα, η πολέντα είναι έτοιμη. Θέλω μία μαρίς και ένα ταψάκι. Και όπως είναι, θα αδειάσω την πολέντα. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτό το σημείο όντως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πολέντα κατευθείαν σαν γαρνιτούρα για να σερβίρετε οποιοδήποτε φαγητό θέλετε. Αντί για πουρέ, βάζουμε πολέντα και είναι τέλειο. Λοιπόν, ρίχνουμε την πολέντα, απλώνουμε καλά. Και τώρα, πρέπει να αφήσουμε την πολέντα μας να κρυώσει πάρα πολύ καλά στο ψυγείο. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε μία μεμβράνη. Να κολλήσετε τη μεμβράνη πάνω, γιατί και με αυτόν τον τρόπο θα την κάνουμε λεία την επιφάνεια, αλλά και βέβαια δεν θα πιάσει κρούστα. Λοιπόν, και με το που καλύψουμε καλά, αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει μέχρι που να σταθεροποιηθεί τελείως. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα για εσάς και το έχω ξεφορμάρει. Πολύ εύκολα, απλά γυρνάτε τη φόρμα και βγαίνει η πολέντα κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα πάμε να ετοιμάσουμε τις κροκέτες μας. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο τρόπους για να φτιάξουμε τις κροκέτες μας. Ο ένας είναι ο τηγανιτός και ο άλλος είναι στο φούρνο. Παίρνετε και διαλέγετε και οι δύο είναι πεντανόστιμοι. Τώρα, έτσι όπως είναι η πολέντα μας, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που είναι. Τη βλέπετε? Θα κόψω στη μέση. Εδώ. Και το μισό θα το κάνω τηγανιτό, το μισό θα το κάνω στο φούρνο. Ξεκινάμε πρώτα με το φούρνο. Θα κόψουμε ωραίες λωρίδες εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και τώρα, μπορείτε όπως είναι να τα χρησιμοποιήσετε να τα κάνετε κροκέτες, αλλά άμα σας φαίνονται μεγάλα και θέλετε να κάνετε πιο μικρά στικ, απλά κόβουμε στη μέση. Γενικά το πόσο μεγάλες θέλετε να κάνετε τις κροκέτες σας, it's up to you, εσείς διαλέγετε. Κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τώρα είναι το ενδιαφέρον κομμάτι που μάλλον θα νομίζετε ότι είναι δύσκολη συνταγή. Τώρα νομίζετε μάλλον, επειδή θα κάνουμε κροκέτες, ότι θα πρέπει να πανάρουμε, σωστά? Αλεύρι, αυγό, φρυγανιά, σωστά? Όχι. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι στον αυτόματο πιλότο, γιατί δεν χρειάζεται να πανάρουμε. Έτσι όπως είναι, κατευθείαν βάζουμε στο φούρνο και οι κροκέτες μας θα είναι έτοιμες. Αυτό είναι το φανταστικό, ότι όλο το μείγμα μας εδώ πέρα από μόνο του είναι παναρισμένο στον αυτόματο πιλότο. Γι' αυτό το λόγο, έτσι όπως είναι, απλώστε σε ένα ταψάκι εδώ. Τι φανταστικός μεζές θα γίνει. Αντί για τηγανιτές πατάτες, αντί για να ψάχνετε κάθε φορά τι γανιτούρα θα μπορούσατε να βγάλετε για ένα φαγητό, να τη γανιτούρα. Επίσης, όταν θέλετε να βγάλετε κάποιο starter, κάποιο μεζέ για όλους τους καλεσμένους σας, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Τώρα, εδώ πέρα μπορούμε να εμπλουτίσουμε λίγο τη σύσταση από πάνω, ρίχνοντας λίγο παρμεζάνα, λίγο πιπέρι και λίγο θυμάρι. Πώς φαίνεται, φίλε μου? Ευχαριστώ. Καλά, ακόμα δεν είναι. Τώρα που θα μπει στο φούρνο θα γίνει. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Εδώ. Και θα βάλω να ψήσω περίπου 10 με 15 λεπτάκια μέχρι που να πάρουν ωραίο χρώμα. Τώρα, το άλλο μισό θα πάρω και θα το τηγανίσω. Κατευθείαν ακριβώς όπως κάναμε και το προηγούμενο. Θα κόψουμε σε κομμάτια, εδώ. Και κατευθείαν θα τηγανίσουμε. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν ιδέα? Όντως μπορούμε να έχουμε το μείγμα της πολέντας μέσα στο ψυγείο μας, ακόμα και να καταψύξουμε τα στικ και κατευθείαν όπως είναι να τα ρίχνουμε στο τηγάνι ή στο φούρνο. Έχουμε μόνο υδατάνθρακα από το καλαμπόκι που ρίξαμε και το υπόλοιπο είναι νερό. Νερό και γάλα, Παναγία μου. Ό,τι πιο θρεπτικό, υγιεινό και εύκολο και βέβαια οικονομικό μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι μας. Και κοιτάξτε πόσο ποσότητα έχουμε βγάλει. Ουσιαστικά θα βγάλουμε δύο ταψιά με κροκέτες με ελάχιστη πολέντα. Είδατε πόσο ρίξαμε στην κατσαρόλα? Το τίποτα. Αυτό είναι το φανταστικό. Λοιπόν. Ναι. Και εναλλακτικό φαίνεται. Εναλλακτικό. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε άμα το λάδι μας είναι έτοιμο. Μια χαρά είναι. Έτσι όπως είναι, ρίχνουμε την πολέντα μας μέσα και θέλουμε να την τηγανίσουμε, να την κάνουμε stick κροκέτες. Χωρίς πανάρισμα, χωρίς τίποτα.
Απλά βάζουμε μέσα και θα γίνει τραγανή απ' έξω και από μέσα θα μαλακώσει ξανά. Θα πάρει τη σύσταση που είχε πριν στην κατσαρόλα. Θυμάστε εκείνη τη μαλακή σύσταση και θα είναι οι πιο νόστιμες κροκέτες που έχετε φάει. Οπότε τηγανίζουμε αυτές τις κροκέτες, τις βγάζουμε έξω, τηγανίζουμε και τις άλλες. Θα είναι έτοιμες και αυτές μέσα στο φούρνο και σερβίρουμε όλες τις κροκέτες μας μαζί. Η πολέντα είναι παραδοσιακή συνταγή κυρίως της ιταλικής κουζίνας. Είναι θρεπτική, δεν περιέχει γλουτένη, έχει λιγότερες θερμίδες από τις πατάτες, τα ζυμαρικά ή το ρύζι. Γίνεται χυλός με νερό, ζωμό ή γάλα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κέικ και σε άλλα γλυκά. Στην Ελλάδα την έτρωγαν τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Όμως οι Έλληνες, πριν από πολλούς αιώνες, έφτιαχναν ένα είδος πολέντας από κριθάρι. Και οι κροκέτες πολέντας μας είναι έτοιμες. Εδώ πέρα είναι του φούρνου, κοιτάξτε εδώ. Πόσο φανταστικές που γίνανε. Βλέπετε εδώ. Από μέσα είναι ζουμερές. Είναι πραγματικά τόσο γευστικές και από έξω είναι τόσο τραγανές. Ανυπομονείτε, ξέρω, να δοκιμάσω και να σας δείξω πώς είναι από μέσα, αλλά περιμένετε λίγο. Και αυτές είναι οι τηγανιτές, εδώ. Σαν πατατούλες, δεν φαίνονται, ε? Ναι. Αλλά δεν είναι πατάτες, είναι πολέντα. Είναι καλαμπόκι. Και οι δύο εναλλακτικές είναι πάρα πολύ ωραίες, έτσι δεν είναι? Και μην νομίζετε ότι οι τηγανιτές παίρνουν πολύ λάδι, τραβάνε πολύ λάδι, καμία σχέση. Μια χαρά είναι. Στη μέση θα βάλω λίγο sweet chili sauce. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς μπορείτε να κάνετε τη sweet chili sauce, στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε βίντεο. Ελπίζω να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Έχετε κάνει? Εσύ? 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 Για τις κροκέτες πολέντας. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα το νερό και το γάλα και τη μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το μπούκοβο, το θυμάρι και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Προσθέτουμε την πολέντα, τον κύβο λαχανικών, ανακατεύουμε 2 με 3 λεπτά μέχρι να πήξει το μείγμα και την αφήνουμε να σιγοβράσει για 8 με 10 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς. Εκτός φωτιάς, ρίχνουμε το βούτυρο, το ελαιόλαδο, την τριμμένη παρμεζάνα, πιπέρι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε την πολέντα σε ένα ταψί 20 επί 20 εκατοστά, την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη να εφάπτεται στην επιφάνειά της και τη βάζουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες. Αφού σφίξει, ξεφορμάρουμε την πολέντα και την κόβουμε στη μέση. Κόβουμε το μισό κομμάτι σε λωρίδες. Τις απλώνουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα, ρίχνουμε την τριμμένη παρμεζάνα, πιπέρι, θυμάρι και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 10 με 15 λεπτά. Κόβουμε σε λωρίδες και το υπόλοιπο μείγμα της πολέντας και τις τηγανίζουμε σε ένα βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο για 3 με 4 λεπτά. Σερβίρουμε τις ψητές και τις τηγανιτές κροκέτες πολέντας και συνοδεύουμε με τη γλυκόξινη σάλτσα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Να πάρω τηγανιτό ή στο φούρνο. Και τα δύο. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει. Μέσα είναι τόσο ζουμερό, έντονη γεύση παρμεζάνας. Είναι πραγματικά σαν να κόβεις κροκέτα και να έχει μέσα τυρί, αλλά δεν είναι τυρί. Είναι η πολέντα που βάλαμε μέσα μαζί με το τυρί. Εννοείται πως άμα δεν βάλετε σάλτσα και τη σερβίρετε σκέτα είναι τέλεια από μόνα τους, δεν χρειάζεται σάλτσα. Απλά με τη σάλτσα δίνουμε την εναλλακτική κάποιος να πάρει και μια διαφορετική μπουκιά. Και οι δύο συνταγές και οι δύο διδοχές μάλλον είναι καταπληκτικές. Εγώ θα φάω και τις δύο, οπότε συνεχίζω. Α, αυτός είναι. Σάντουιτς.